Ολοκληρώσαμε πριν από λίγο την 41η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με 90 θέματα. Σας διαβάζω μερικά από τα πιο σημαντικά. Εγκρίναμε με ένα μεγάλο ποσό, γύρω στα 430.000 ευρώ, για απαλωτριώσεις που αφορούν το έργο χάραξη οδού Πτολεμαίδας Δυτικής Εορδέας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης Φλόρινας, όπως επίσης άλλα 12.536 ευρώ που αφορούν πάλι το ίδιο έργο. Εγκρίναμε το έργο κατασκευή δρόμου για τη διασύνδεση των δύο επαρχιακών οδών Δυτικής Εορδέας και Πτολεμαίδας Βλάστης, όπως και την εγκρίναμε το πρακτικό της δημοπρασίας που αφορά το έργο αντιπλημμυρική προστασία και διευθυντήριση στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου στην Καστοριά. Στη συνέχεια εγκρίναμε το αποτέλεσμα του πρώτου πρακτικού διεξαγωγής και ανάθεση σε προσωρινό ανάδοχο για το έργο διαμόρφωση οδού για την προστασία ρεμάτων και νεκροταφείων του ΤΑΒ ΔΕΛΤΑ Ξηρολίμνης, αλλά εγκρίναμε και το δεύτερο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την κατασκευή γηπέδου 5x5 στο Πρωτοχώρι. Στη συνέχεια εγκρίναμε τα πρακτικά 1 και 2 που αφορούν στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια 1.500 και τη μεταφορά 1.500 τόνων αλατιού για την κάλυψη της περιφερειακής ενότητας γρεβενών για τη χειμερινή περίοδο ενός προϋπολογισμού 139.500 ευρώ, αλλά και το ηλεκτρονικό διαγωνισμό, το πρακτικό 3, που αφορά την παροχή υπηρεσιών αποχαινισμού 2018-2019, πάλι για την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών. Τελειώνοντας, εγκρίναμε το πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου αλλά και κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολιστήσεων στο οδικό δίκτυο της Καστοριάς στην περιοχή Ζευγοστάσιο Άνω Παρουβέλη Πεύκος, όπως και πολλές σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που αφορούν τον πολιτισμό της Δυτικής Μακεδονίας.